κάτσουν με τη βία όπως έχουν συνηθίσει να το κάνουν. Και πρέπει να πω ότι εγώ ήμουν πολύ τυχερός σε σύγκριση με έναν Δημήτρη Κουσούρη με τον Αλέξη Λαζάρου ή με τον Λουίζα στο κάτω-κάτω. Η απάντηση πρέπει πάντα να είναι σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ και να είμαστε κάθε μέρα απέναντί τους. Κύριε Γιακούμπη, σε ποιο σημείο έγινε αυτό, αυτή η επίθεση άγρια όπως ακούσαμε? Στην Πανεπιστημίου, δύο βήματα από το Σύνταγμα, στο ύψος Χριεζότου. Ναι. Το άλλο που είναι ανατριχιαστικό επίσης είναι ότι σας είχαν στοχοποιήσει. Δηλαδή ακούγεται στο ηχητικό, εσείς την καταγράψατε την επίθεση ή άλλος συνάδελφός σας? Το ηχητικό που ακούμε της επίθεσης, ναι, και... είναι δικό σας, εσείς το καταγράψατε αυτό ή άλλος συνάδελφος, κύριε Γιακούμπη? Το ήχο, εγώ, ναι. Εσείς ναι. Το έχετε καταγράψει. Αυτή είναι μια μικρή νίκη. Ναι. Όντως, μια όντως. Μικρή νίκη είχα διότι αποκαλύπτει. Και έγραψα όλη την επίθεση. Τους ακούμε να λένε λοιπόν ότι δηλαδή ξέρουν ποιο χτυπάνε. Που σημαίνει σας είχαν στοχοποιήσει. Ξέρουν. Δηλαδή ήξεραν, το ακούμε στο ηχητικό να φωνάζουν. Εσείς ρε που έκανες το ρεπορτάζ για τη Χρυσή Αυγή, το ντοκιμαντέρ. Που σημαίνει ότι έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν σας είδαν εκείνη τη στιγμή? Απάντησα, βέβαια. Να το πω αλλιώς, θεωρείτε ότι σας την είχαν στημένη? Αυτό... σε αυτή την επίθεση εναντίον όχι. Σας. Ήτανε τυχαία. Τυχαία ήταν, λέτε? Δεν ήτανε στημένη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι απλώς ήμουνα απρόσεκτος. Εμπιστεύτηκα ότι με είχαν ξεχάσει και περίμενα ότι δύο βήματα από το Σύνταγμα δεν θα ντρούνε τόσο άνετα. Ναι. Πώς σας αναγνώρισαν όμως? Άδικο. Αλλά με αναγνώρισαν, βεβαίως με αναγνώρισαν. Εγώ δεν αναγνώρισα το πρόσωπο, αυτό που το είπε. Αυτός όμως με αναγνώρισε. Που δεν με εκπλήττει, 5 χρόνια ήμασταν σε θάλασσες ατόμων, χρυσαυγητών. Ναι. Πολλοί μας έχουν δει, μας έχουν ξαναδεί πολλές φορές και μπορεί και να έχουν κυκλοφορήσει με τα εικόνες. Αλλά δεν είναι όμως. Πόσο οργανωμένοι ήταν στην επίθεση, ακόμη και... σωστό. Τι είπατε? Είπατε και σας κάλυψα εγώ. Πολύ σωστά είπατε, δεν ήμουν ο μόνος. Ήτανε ο Κωστή που του ανοίξανε το κεφάλι. Ναι. Άλλοι, σε μένα ήτανε μία προσωπική βεντέτα παραπάνω. Και στην ουσία έφαγα ξύλο για την Αγγελική την Κουρούνη και χαίρομαι πολύ και είμαι περήφανος που έφαγα ξύλο για την Αγγελική. Από ποιον πήραν και τον εξοπλισμό, από εσάς ή από τον Κωστή? Ναι, κάποια στιγμή και τα δύο. Ο Κωστής ναι. Δεν έχει πια κάμερα, δεν έχει πια φακό. Ναι. Από μένα άκουσα κάποια στιγμή όταν με περικυκλώσανε και με χτυπούσανε όλοι ταυτόχρονα ότι μου ανοίξανε και το σακίδι πίσω. Μετά είδα ότι ήταν ορθά ανοιχτό. Μου έλειπε το ακουστικό, χαρτιά, ένα τηλέφωνο. Δεν είχα πολλά πράγματα μέσα. Αυτό που είχε μέσα είχε φύγει. Και κάποια στιγμή θυμάμαι που μου είπανε σήκωσε το κεφάλι, σε τραβάμε. Αυτή είναι η συνηθισμένη τακτική του εκφοβισμού που δεν πιάνει. Εμείς μουλαρώσαμε. Είμαστε τώρα στη δεύτερη ταινία για την Χρυσή Αυγή και για την αντίδραση. Πώς πρέπει και πώς μπορεί ο κόσμος, ο πολίτης να αντιδράει σε αυτό τα φασιστικά μορφώματα, πολιτιστικά, πολιτικά, διοικητικά, με όλα τα μέσα και ταυτόχρονα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να περάσει. Γι' αυτό και θα πάω και σήμερα στην αστυνομία να καταγγείλω μήνυση. Μάλιστα. Ήτανε μασκοφορεμένοι, κύριε Γιακούμπη, ήτανε με ακάλυπτα τα πρόσωπα? Μερικοί ήτανε μασκοφορεμένοι, άλλοι όχι. Πάντως γνώριζαν ποιον χτυπούν. Ναι. Είτε την είχαν στημένη, εσείς λέτε όχι. Το γεγονός ότι σας αναγνώρισαν δείχνει επίσης το πόσο καλά οργανωμένοι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιακούμπη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα μαζί σας. Όπως μας είπε ήδη ο κύριος Γιακούμπη, θα πάει ήδη να καταγγείλει. Νομίζω το μήνυμα που έστειλε είναι το μήνυμα το οποίο είναι το μήνυμα όχι μόνο της ημέρας, είναι το μήνυμα της εποχής που έστειλε ο κύριος Γιακούμπη. Το τρέιλερ, δεν ξέρω παιδιά αν έχουμε το χρόνο να δούμε, δεν τον έχουμε, αύριο.